Πάμε τώρα να δούμε γιατί είχαμε και άλλη αυτοκτονία. Σοκάρει η αυτοκτονία. Πες μας, παρακαλώ πολύ. Στη Σύρο Φίλιππε, ένας 37χρονος, ο οποίος εδώ και από τις 14 Πέμπτου αναζητείται από την οικογένειά του και από το ΕΚΑΒ, από όλες τις υπηρεσίες της αρμόδιας, βρέθηκε δυστυχώς νεκρός. Φαίνεται ότι ο ίδιος πήδηξε από τα βράχια σε μια περιοχή, στην περιοχή του Αζόλυμνου, μια βραχώδη περιοχή, και βρέθηκε νεκρός. Εγώ θέλω να κάνω το ερώτημα. Ναι. Πώς ξέρουν οι ιατροδικαστές ότι κάποιος έπεσε μόνος του και δεν το σπρώξαμε? Έχεις απόλυτο. Δεν μπορώ να καταλάβω. Άκου, επειδή το είπες και το ανέφερες πριν τελειώσω. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Η ιατροδικαστική εξέταση δεν έχει γίνει ακόμα. Παρά το γεγονός ότι ανακοινώνει η αστυνομία. Λέει, για να άπεσε από εκεί, έπεσε μόνος του. Έτσι. Και έπαιρνε μάλιστα, λέει, και φαρμακευτική αγωγή, άρα δεν ήταν συναισθηματικά καλά. Άρα δηλαδή όποιος παίρνει φαρμακευτική αγωγή και πέφτει σε αυράκι, με αυτοκτόνησε. Και όχι, γιατί κάποιος τον έριξε. Πες δηλαδή, μου, εσύ να σου πω κι εγώ. Ναι, αυτά ακούνε συγγενείς ανθρώπων που έχουν βρεθεί νεκροί και για να τελειώνει η υπόθεση τα γρήγορα λένε ή αυτοκτόνησε. Χωρίς να υπάρχει αυτοκτονία στην ουσία. Και αν βάλουν τεχνικούς συμβούλους οικογένειες, τότε διαπιστώνεται ότι ήταν δολοφονία. Εγκληματική ενέργεια. Το έχουμε ξαναδεί το έργο. Ο άνθρωπος ήταν αγωνούμενος. Ποιος δεν μου λέει εμένα ότι κάποιος πήγε να τον εγκλέψει με κάποια παρέα περίεργα έγινε ραντεβού, και τον πετάξανε. Έτσι, ναι. Και τον σκοτώσανε. Πώς βγάζει το συμπέρασμα αυτό? Δεν μπορεί να βγει αυτό το συμπέρασμα. Είναι αυθαίρετο. Δεν μπορεί. Δεν μπορεί. Είτε πέσεις μόνος σου, είτε σε ρίξει κάποιος, δεν μπορεί να διαπιστωθεί έτσι. Γι' αυτό ξαναλέω. Είναι περίεργα τα πράγματα. Και σε αυτήν εδώ την υπόθεση. Και άλλη αυτοκτονία. Ένα νέο παιδί 37 ετών.